Όταν ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης το 2014, ο σημερινός Αντιπρόεδρος της Βουλής, έγινε μία σύμβαση που ήταν για την επιτήρηση με διαγωνισμό των κρατουμένων που έβγαιναν έξω. Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε. Τελειώνω και τα καταθέτω, κύριε Πρόεδρε. Αυτή η σύμβαση υλοποιήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, έληξε τον Νοέμβρη του 19. Συνέχισε όμως η υπηρεσία να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, χωρίς σύμβαση. Το Νοέμβρη του 19 οι επιτροπές που ορίστηκαν από τη σύμβαση, από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, κυβέρνηση Σαμαρά, σταμάτησαν να παραλαμβάνουν το έργο. 2,5 χρόνια κυβέρνηση, δεν ξέρω με ποιο εντολή, εσείς θα μας πείτε, η εταιρεία συνέχισε να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Πολύ ωραία. Και φέρνετε με νόμο τώρα, ενώ έχετε ζητήσει γνωμοδότηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους που είναι απορριπτική, την καταθέτω, πάρτε τη, μαζί και με τα δελτία τύπου που έχουμε βγάλει, να μην προχωρήσετε σε πληρωμές. Εσείς φέρνετε να προχωρήσετε, κύριε Υπουργέ, με νόμο. Απαράδεκτο, αδιαφάνεια, πλήρη αδιαφάνεια. Κύριε συνάδελφε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Παρακαλώ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, καταθέτοντας και την αρχική σύμβαση, την οποία την υπογράφει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο τότε Χαράλαμπος Αθανασίου, και ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ο Παναγιώτης Κοντολέων, διοικητής της ΕΕΠ. Και αυτό είναι μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να συνεχίζει να παίζει με την εθνική ασφάλεια, με τη διαφάνεια, με τέτοιου είδους λογικές και εξυπηρετήσεις, με τροπολογίες Παρασκευής βράδυ. Δεν θα αφήσουμε, και κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε κάντε, δεν θα αφήσουμε να συνεχιστεί αυτό το πιάτσικο. Δεν θα αφήσουμε να ξεσκίζεται την εθνική νομοθεσία και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Και δεν τους αφήσουμε και εμείς και όλες οι δημοκρατικοί, ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος της χώρας, και ελπίζουμε ότι δεν θα αφήσετε και εσείς, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το ξεπεσμό, αυτό το κατάντημα για τη δημοκρατία μας, για την εθνική ασφάλεια και για τη διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, αλλά πρέπει να πω ότι έχω και εγώ